φύλλο και φτερό έκαναν σπίτια, ποιμνιοστάσια και βοηθητικούς χώρους αστυνομικοί οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα σε χωριό του Μυλοποτάμου. Με στοχευμένες ενέργειες και προσεκτικές κινήσεις, οι αστυνομικοί έζωσαν τους χώρους όπου κατοικούν και κινούνται μέλη της ίδιας οικογένειας και πλούσια ήταν η συγκομιδή, καθώς φαίνεται ότι οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς και εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση βρέθηκαν μπροστά στη μεγάλη ποσότητα κάναβης, όπλα και χρήματα. Μάλιστα, πέρασαν χειροπέδες σε έναν 40χρονο, δύο 41χρονους και έναν 43χρονο άνδρα. Αναλυτικά κατασχέθηκαν πάνω από 25 κιλά κάναβης, 73 δενδρύλια κάναβης, 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 64 φυσίγκια, 2 ζυγαριές ακριβίας, 3 μαχαίρια, 3 κινητά και σχεδόν 4.000 ευρώ. Ενδεικτικό του μεγέθους της επιχείρησης και του συντονισμού που απαιτήθηκε είναι ότι στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου, της Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, της Ασφάλειας Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πρόκειται για μία από τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί και θα απέφερε μεγάλα κέρδη σε όσους βρίσκονται πίσω από το εμπόριο κάναβης.